Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα συζητήσουμε όλα τα leaks που έχουν βγει από το update 7.40 για το καταστροφικό τελικό event της σεζόν 7. Παιδιά, νομίζαμε όλοι ότι θα γίνει ένας σεισμός, μετά ακούσαμε φήμες για πλημμύρες. Τώρα έχουμε και άλλες φυσικές καταστροφές που έχουν γίνει leaked, παιδιά. Θα ξεκινήσω να τα αναλύσω όλα σε αυτό το βίντεο και θα ξεκινήσουμε με το προφανές, παιδιά, που είναι ότι ο χάρτης έχει αρχίσει να ραγίζει σε διάφορα σημεία, όπως είδαμε και στο σημερινό stream. Υπάρχουν κάποια ραγίσματα, παιδιά, και οι σεισμοί έχουν γίνει πιο συχνοί και όποτε γίνεται σεισμός, ραγίζει ένα κομμάτι του χάρτη. Όπως μπορείτε να δείτε και στα βίντεο που σας δείχνω, που δείχνουν αυτές τις ρογμές να γίνονται live όταν γίνεται ο σεισμός. Γενικά, παιδιά, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ο σεισμός ξέραμε ότι θα γίνει γιατί τους ζήσαμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε σε καινούριες πληροφορίες, παιδιά, που είναι αυτά τα leaked files που μας έχει βρει ο Lucas 7 ή όσοι που αναφέρονται σε ένα Kraken City, παιδιά, και δείχνει κάποια assets. Το Kraken City, παιδιά, είναι το Tilted Towers Staff Game Files, για όσους δεν το ξέρουν, και δείχνει ότι θα γίνουν κάποια events στο Tilted Towers αυτά τα δύο files που σας δείχνω. Το σημαντικό είναι, παιδιά, ότι ακούσαμε για την καταστροφή του Tilted Towers τόσες πολλές φορές στις διάφορες σεζόν που πέρασαν από το Fortnite, που ίσως αυτή να είναι όντως η πρώτη φορά που θα δούμε μεγάλη καταστροφή στο Tilted. Αυτό το event, παιδιά, έχει ονομαστεί Kraken Event, όπως είναι και το Kraken City στο Fortnite Files, και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και τι θα είναι. Επίσης, παιδιά, έχουμε νέα leaks για τη φώνα που θα έρθει στο Fortnite. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ μέσα στα files, υπάρχει Tornado που είναι ο τυφώνας, ο ανεμοστρόβιλος, παιδιά, και κάποια leaked textures. Άρα αυτό μας λέει ότι θα έχουμε και ανεμοστρόβιλο στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή έχουμε μέχρι στιγμής φήμες για το σεισμό που θα γίνει 1100, μετά έχουμε φήμες για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλο τώρα. Επίσης, παιδιά, μια άλλη φήμη από τον leaker, παιδιά, Lucas 7 ή όχι, είναι αυτός ο χάρτης που φαίνεται εδώ, που δείχνει το Wailing Woods, παιδιά, και κάποιες περιοχές μέχρι το Tomato Temple και Block να είναι καμένες. Δηλαδή το Wailing Woods, παιδιά, θα πάρει φωτιά. Δηλαδή θα έχουμε και πυρκαγιά στο τέλος του Fortnite τη σεζόν 7. Και, παιδιά, εννοείται, έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα βίντεο για τις φήμες, για τις πλημμύρες που θα οδηγήσουν στη σεζόν 8. Οι πλημμύρες, παιδιά, πιστεύετε θα γίνουν, γιατί κάπου πρέπει να πάει ο πάγος μετά τον μεγάλο σεισμό. Άρα μπορεί να λιώσει και θα πλημμυρίσει έτσι το χάρτη. Προς το παρόν, δηλαδή, παιδιά, σε αυτό το βίντεο έχουμε δει νέες φήμες για το σεισμό και καινούριο footage του σεισμού, δηλαδή βίντεο που όντως γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε νέες φήμες για ανεμοστρόβιλο και πυρκαγιές, μάγκες μου. Τι άλλο θα γίνει στο τέλος της σεζόν αυτής δεν ξέρω. Πάντως, μέχρι στιγμής ο χάρτης θα στραφεί πλήρως με όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί έχουμε κυριολεκτικά όλες τις φυσικές καταστροφές που μπορώ να σκεφτώ. Μάγκες μου, αυτά είναι και το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάντα like, share, subscribe. Θα τα πούμε και αύριο στο stream μας 3-5. Και εννοείται, να είστε όλοι καλά και καληνύχτα, μάγκες μου.